στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και στην ουσία όλων των εκπομπών στο πλαίσιο της προεκλογικής περίοδου τώρα, πριν φυσικά από τον δεύτερο γύρο την Κυριακή, πλέον όλοι καλούνται στις κάλπες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και για να ολοκληρώσουμε και εμείς αυτόν τον κύκλο συζητήσεων με τους υποψηφίους, έχουμε κοντά μας την υποψήφια δήμαρχο Λαγκαδά, την κυρία Νίκη Ανδρεάδου. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ με τη σειρά μου για το βήμα που μου δίνετε, να μπορέσω και εγώ να εκθέσω τις θέσεις μας και να τοποθετηθώ πάνω σε αυτή τη διεκδίκηση του Δήμου. Ο Δήμος Λαγκαδά, κυρία Ανδρεάδου, έχει ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων σε σχέση με κάποιους άλλους Δήμους, που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον υπήρξε πολύ μεγάλο, ενδεχομένως και με αφορμή φυσικά τον Κλεισθένη και την απλή αναλογική. Ποιο ήταν το δικό σας κίνητρο για να σχηματίσετε δημοτική παράταξη και να διεκδικήσετε τον Δήμο Λαγκαδά? Είναι γεγονός ότι με την εύνοια του νόμου πλέον του Κλεισθένη που πλέον εφαρμόζεται, οι υποψηφιότητες είναι αρκετές και στο δικό μας Δήμο και ίσως και με την πρωτοπορία ότι εν μέσω των 7 υποψηφίων δημάρχων βρίσκονται και 3 γυναίκες, ηγούμενες συνδυασμών. Αυτό, όπως το αναφέρατε κι εσείς, αναδεικνύει το ενδιαφέρον και την διάθεση προσφοράς προς τον τόπο και για μένα είναι πολύ ευχάριστο παρά τις αντικσότητες αυτού του νομικού πλαισίου. Η δική μου και διάθεση, το δικό μου κίνητρο για αυτή την κίνηση της διεκδίκησης του δημαρχιακού θόκου του Δήμου Λαγκαδά ήταν καθαρά η αγάπη για αυτό που έχω ήδη υπηρετήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και φυσικά η διάθεση παρέμβασης, αλλαγής και απόδοσης στον τόπο μας, μιας αναβαθμισμένης λειτουργίας του Δήμου, καθορισμένη από νέα μοντέλα διοικητικά και η φρεσκάδα των ιδεών και των ανθρώπων που στελεχώνουν το ψηφοδελτίό μου. Θα σταθώ πρώτα στο νέα μοντέλα διοικητικά που είπατε και ύστερα θέλω δύο λόγια για τους ανθρώπους που είναι συνεργάτες στο ψηφοδέλτιο. Πώς εννοείται ένα νέο μοντέλο διοικητικό για τον Δήμο Λαγκαδά, ο οποίος εκτείνεται σε πάρα πολλά χιλιόμετρα, μια μεγάλη έκταση, έχει τα δικά του προβλήματα, έχει και ένα σοχό μέσα σε όλα που ζητά την αυτοδυναμία του και θέλει να είναι ξεχωριστός Δήμος. Έχει σοβαρά ζητήματα και όλα αυτά προκύπτουν από τη γεωγραφική έκταση που καλύπτει πρωτίστως. Ακριβώς. Η γεωγραφική έκταση του Δήμου Λαγκαδά είναι τεράστια. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους στην Ελλάδα, ο δεύτερος χερσαίος Δήμος στην Ελλάδα. Σε έκταση. Οι οικισμοί που αριθμούν είναι 47, οι οικισμοί και οι πόλεις του Λαγκαδά, είναι ένας δύσκολος δήμος ως προς την κατανομή του και την ιδιομορφία τη γεωγραφική. Υπάρχει το αστικό κομμάτι, υπάρχει και το αγροτικό κομμάτι, όλη η επαρχία και τα χωριά που βρίσκονται από άκρη σε άκρη. Συνορεύει με 3 νομούς και αυτό κάνει πολύ δύσκολη τη μετακίνηση και την παρουσία του Δήμου, να το πω έτσι θεσμικά, ταυτόχρονα παντού. Ο Σοχός, όπως αναφερθήκατε, είναι ένα ιδιαίτερο τμήμα του Δήμου μας. Προέρχεται από ο πρώην Καποδιστριακός Δήμος που διεκδικεί την εξαρτοποίηση και είναι κάτι το οποίο έχουμε τοποθετηθεί και θεωρούμε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημά τους. Δίκαιο σε ό,τι αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση, την αυτονομία τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εντοπίζουμε στην περιοχή του Σοχού. Λοιπόν, συμφωνείτε εσείς με το αίτημα που προβάλλεται από τους κατοίκους? Το βρίσκω δίκιο, ναι. Θεωρώ ότι αναδεικνύει αυτή την αγάπη και την αγάπη για απόδοση στους δημότες με τον καλύτερο τρόπο για την καθημερινότητά τους, για την αυτοτέλειά τους, δεδομένου ότι γεωγραφικά βρίσκεται πολύ μακριά από το Δήμο, από το κέντρο, από το αστικό κομμάτι του Λαγκαδά. Θα ευνοήσει τις λειτουργίες, θα ευνοήσει την απόδοση στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής που οφείλει ένας Δήμος, μια δημοτική αρχή, να αποδώσει. Με βρίσκει σύμφωνη και θεωρώ ότι... Δεν περιλαμβάνεται όμως αυτόν τον σχεδιασμό της κυβέρνησης τώρα, τουλάχιστον, ενώ από όσο γνωρίζουμε υπήρξε ένας φάκελος όριμος με προτάσεις και ένα αιτιολογικό που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, ωστόσο παραβλέφθηκε. Υπήρξε και εμείς όσο το παρακολουθήσαμε. Υπήρξε μια επιτροπή διαβούλευσης που απαρτίστηκε, ήταν μια πολύ συλλεκτική επιτροπή και το κίνητρο αυτών των συνδημοτών μας ήταν αμιγώς να μπορέσουν να διεκδικήσουν την αυτονομία τους χωρίς χρώματα, χωρίς άλλα κίνητρα. Γι' αυτό το αγκαλιάζουμε και πραγματικά προσωπικά και της παράταξής μου μας βρίσκει συμμάχους σε αυτή την κίνηση.
Ωστόσο, εγώ θα πω, αισιοδοξώντας πάντα, ότι υπάρχει μέλλον. Μπορεί στο πρώτο στάδιο να μην επιτεύχθηκε ο στόχος τους. Και θα μας βρει συμμάχους σε κάθε τους προσπάθεια. Ωστόσο, έτσι όπως είναι η σημερινή σύνθεση του Δήμου Λαγκαδά, κυρία Ανδρεάδου, πώς θα διοικηθεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο, κατά τη γνώμη σας, τι θα πρέπει να αλλάξει? Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο τεράστιος Δήμος, με αυτή τη μεγάλη έκταση, την Αχανή, μεγάλη έκταση, οφείλει να είναι, να δημιουργήσει αποκεντρωμένες δομές, ώστε να υπάρχει, να μπορεί να εξυπηρετεί τον Δημότη σε όλα τα αιτήματα, το κατά δυνατόν περισσότερα αιτήματά του, επί τόπου. Εμείς, σαν παράταξη, έχουμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα, στο οποίο προβλέπουμε παρεμβάσεις και τομές, τόσο στην καθημερινότητα, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την καθαριότητα, με αποκεντρωμένες μονάδες, πλήρως εξαρτησμένες, εξοπλισμένες και στελεχωμένες από υλικό και ανθρώπινο δυναμικό κατά τόπους, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που απαρτίζουν το Δήμο μας, έτσι ώστε να υπάρχει η αυτοτέλεια και η εξυπηρέτηση επί τόπου ακριβώς, και των οικισμών που περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Αυτές οι μονάδες λοιπόν θα λειτουργούν με συγκεκριμένο πρόγραμμα, με ένα προγραμματισμό σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων, τη συχνότητα των επισκέψεων των οχημάτων στους οικισμούς, ώστε να γνωρίζει και να είναι συμμέτοχος στη λύση του προβλήματος και ο Δημότης μας. Είναι θέμα παιδείας η διαχείριση των απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων ημί, και με ένα σωστό προγραμματισμό, ενημέρωση και φυσικά εκ μέρους μας να είμαστε συνεπείς. Αυτό είναι το οποίο δεν θα το διαπραγματευτούμε σε καμία περίπτωση. Θα μπορέσουμε να λύνουμε επί τόπου τα προβλήματα. Όχι τόσο μόνο στην καθαριότητα, όσο και σε άλλα τεχνικά θέματα. Η τεχνική στελέχωση αυτών των μικρών εργοταξίων για μας θα είναι πρωταρχικό μέλημα. Επιπλέον, οι αποστάσεις θεωρώ ότι εκμηδενίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας. Ένας Δήμος στην εποχή που διανύουμε, με την διαποστάσεως εξυπηρέτηση με τα ηλεκτρονικά μέσα, ώστε ο Δημότης και να αιτείται και να παραλαμβάνει έγγραφα και ό,τι χρειάζεται από τις υπηρεσίες και διαποστάσεως. Επομένως, θα κινηθούμε προς στον εξυγχρονισμό και στην εγκατάσταση ενός online συστήματος, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε και διαποστάσεως τους Δημότες μας. Η επίσκεψη των ανταποκριτών του ΟΓΑ επί τόπου θα γίνεται, θα διεκδικούμε και θα επιδιώξουμε να έχουμε τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα ανταποκριτές του ΟΓΑ επί τόπου, να μην χρειάζεται να μετακινείται ο Δημότης μας. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά, μιας και μου δίνει τη ευκαιρία, που αφορά τη μετακίνηση, η ολοκλήρωση, η εκπόνηση ενός προγράμματος, ενός σχεδίου ολοκληρωμένου για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου εκεί όπου χρειάζεται, και να γίνονται παρεμβάσεις ώστε να είναι καλά συντηρημένο το οδικό δίκτυο. Όντως, κάποιες φορές θα χρειαστεί να γίνουν μετακινήσεις, όχι μόνο εκεί, για θέματα ψυχαγωγίας, για οποιοδήποτε τρόπο. Αυτές οι μετακινήσεις οφείλουμε να αποδώσουμε στον κόσμο να είναι ασφαλείς, να είναι ασφαλείς οι μετακινήσεις, και εκεί είναι μέρημνα του Δήμου σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αρμοδιότητάς του. Το καλό οδόστρωμα, η καλή σήμανση, η διαγράμμιση των οδών, ο φωτισμός είναι μέρος του προγράμματός μας, και το οποίο θα φροντίσουμε για την άμεση αποκατάσταση αυτών και απόδοση στους Δημότες μας. Βέβαια, υπάρχει και ένα τμήμα που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ναι. Σε αυτό το τμήμα είναι κύριο μέλημα, κυρίαρχο μέλημά μας, να είμαστε παρεμβατικοί και να όχλουμε την περιφέρεια, ώστε να μεριμνήσουν και αυτοί για την αποκατάσταση στο σημείο, στο κομμάτι που τους αφορά. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, και επικαλούμενοι και την ιδιότητά σας. Αν μπορούν να γίνουν από την πλευρά μιας δημοτικής αρχής στο Λαγκαδά παρεμβάσεις για τον χώρο της υγείας, έτσι ώστε να υπάρχει μια πλήρης υγειονομική κάλυψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τουλάχιστον για όλους τους δημότες? Ο Δήμος του Λαγκαδά έχει το προνόμιο να φιλοξενεί στα όρια του 3 κέντρα υγείας. Είναι το Κέντρο Υγείας του Λαγκαδά, το Κέντρο Υγείας του Σοχού και του Ζαγκλιβερίου. Και όλα αυτά τα 3 κέντρα υγείας φυσικά έχουν ένα εκτεταμένο δίκτυο περιφερειακών ιατρείων, ένα από τα οποία υπηρετώ και εγώ η ίδια μου. Είμαι γιατρός του Κέντρου Υγείας Λαγκαδά.
και υπηρετώ και εγώ σε περιφερειακό ιατρείο. Ο Δήμος, η παρουσία του Δήμου σε αυτό το εφιστάμενο δίκτυο θα είναι άμεσα παρεμβατική με την έννοια της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία ο Δήμος πρέπει να μεριμνήσει και να αποκαταστήσει. ΕΚΑΒ υπάρχει στα κέντρα υγείας, συνεργάζονται, κινούνται ασθενοφόρα στελεχωμένα, κυρία Ανδράνη. Υπάρχει η βάση του ΕΚΑΒ. Που στεγάζεται στην περιοχή μέσα στα Λουτρά. Υπάρχει, και υπάρχει η έδρα τους και είναι η βάση του ΕΚΑΒ που καλύπτει βέβαια πέρα από το Δήμο του Λαγκαδά τις ανάγκες του Δήμου Βόλβης και είναι σε κάθε περίπτωση βέβαια χωρίς να είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος φρόντισε τη στέγαση αυτών να έχει διαθέσει στο χώρο και τη συντήρηση αυτού του χώρου που σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε να είμαστε παρόντες, θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες και να βοηθάνε να συνδράμουμε με όποιο τρόπο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη δουλειά των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ και την απόδοσή του στους δημότες μας. Άρα καλύπτεται η πρωτοβάθμια φροντίδα από τα κέντρα υγείας. Ωστόσο, εγώ θα κάνω την παρατήρησή μου ως εργαζόμενη στον χώρο της υγείας, επιδέχεται και βελτιώσεων. Πάντα. Ναι. Ο χώρος της υγείας. Ναι, ακριβώς. Θέλω να μου πείτε ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Λαγκαδά και αν έχετε κάποιο πρόγραμμα για να τα αξιοποιήσετε και να τα αναδείξετε. Ο Δήμος Λαγκαδά, λοιπόν, έχοντας αυτή την ανομοιομορφία τη γεωγραφική, έχει φοβερές δυνατότητες. Είναι ένας πρικισμένος Δήμος, γιατί διαθέτει, είπαμε, τον ορεινό όγκο του. Διαθέτει τη λίμνη, διαθέτει το αστικό κομμάτι. Είναι ένας Δήμος, λοιπόν, που το αγροτικό κομμάτι επικρατεί και η ανάδειξη, λοιπόν, και η βοήθεια, το βαρύ πυροβολικό του Δήμου μας είναι η αγροτική και η κτηνοτροφική ανάπτυξή του. Ως Δήμος, λοιπόν, θα πρέπει να συνδράμουμε στο έργο αυτών των συνδημοτών μας και να βοηθήσουμε στην να βοηθήσουμε ώστε να μπορούν να εργαστούν και αυτοί, να αποδώσουν, να βιοποριστούν με τον καλύτερο τρόπο. Και αποτέλεσμα αυτής της απρόσκοπτης ενασχόλησής τους με το αντικείμενό τους θα είναι να αναδειχθούν τα τοπικά μας προϊόντα. Επιπλέον είναι ένας Δήμος με τοπία, μπορούμε να μιλήσουμε για θρησκευτικό τουρισμό, μπορούμε να μιλήσουμε για τις αρχαιολογικές, αρχαιολογικής αξίας τοποθέσεις. Υπάρχουν σημεία που αξίζει να προβληθούν στο Δήμο Λαγκαδά. Βεβαίως. Υπάρχουν σημεία με κορονίδα τα Λουτρά μας. Τα Λουτρά που βρίσκονται στην πόλη του Λαγκαδά, τα Ιαματικά Λουτρά είναι το ορόσημο του Δήμου μας και πρέπει να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν χωρίς να υποτιμούμε και την υπόλοιπη ανάπτυξη, την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη. Απλά είναι πολλά και προσπαθώ να τα βάλω σε μία σειρά για να τα αποδώσω. Σε κάθε περίπτωση, η ανάδειξη λοιπόν των τοπικών προϊόντων, η βοήθεια του Δήμου στην η συνδρομή του Δήμου για τη σύνταξη φακέλου και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων να γίνουν ευρύτερα γνωστά. Τα πολιτιστικά δρόμενα με τον Σοχό, όπως αναφέρατε, με τις γνωστούς κουδουνοφόρους τους. Τα αναστενάρια μας είναι χαρακτηριστικά του Δήμου και μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες και να κρατήσουν τον κόσμο, να κρατήσουν τους δημότες μας στον τόπο τους. Επιπλέον, το να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία δημιουργώντας μια σχολή, να καταθέσουμε φάκελο για την ίδρυση της σχολής τυροκομείας. Είναι πάρα πολλά τα τυροκομεία που φιλοξενούνται και υπάρχουν φημισμένες εταιρείες, δεν θα ήθελα τώρα να τις αναφέρω. Μονάδες, οι οποίες μπορούν να προσελκύσουν επιπλέον ανάπτυξη. Οι εκτάσεις που διαθέτει ο Δήμος Λαγκαδά, ώστε να προσελκύσουν επιχειρήσεις που θα δώσουν λύσεις στο θέμα της ανεργίας, είναι κάτι στο οποίο ο Δήμος μπορεί να γίνει αρρωγός. Βέβαια, όλο αυτό προϋποθέτει την ολοκλήρωση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, έτσι ώστε να χαρακτηριστούν οι περιοχές, είτε είναι για επιχειρήσεις μέσης όχλησης, είτε είναι για ένα βιομηχανικό πάρκο. Αλλά όλα αυτά προδιαθέτουν μια προεργασία εκ μέρους του Δήμου, της τεχνικής υπηρεσίας, για να ολοκληρωθούν και να φέρουμε την ανάπτυξη. Να δούμε επιχειρήσεις να αφούν στον τόπο και να κρατάνε τους δημότες
στην περιοχή με την ανέβρεση εργασίας, λύνοντας το βιοποριστικό τους. Τα Λουτρά του Λαγκαδά είναι μια ξεχωριστή ενότητα, μια ενότητα από μόνη τους, σίγουρα, κυρία Ανδράδου. Θέλω να μου πείτε λίγο κατά τη γνώμη σας, αν και σε ποιο βαθμό επιδέχονται βελτίωσης στη λειτουργία τους, ποια είναι η κατάστασή τους σήμερα και γιατί πάρα πολλοί και υποψήφοι αλλά και στο παρελθόν, δεν θα πω αντίπαλοι, θα πω άνθρωποι που δεν ανήκουν σε αυτή τη δημοτική αρχή, τη σημερινή διοίκηση, έχουν κάνει λόγο και για κακό διαχείριση, έχουν κάνει λόγο και για λάθη και για παραλήψεις για τα Λουτρά. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς βέβαια πρωτίστως? Τα Λουτρά είναι, όπως αναφέρθηκα νωρίτερα, είναι το στολίδι του Δήμου μας. Είναι μια περιοχή που έχει αποτελέσει το ορόσημο του Δήμου και αυτή τη στιγμή λειτουργεί με πολλή προσπάθεια και αγωνία τόσο των δημοτών όσο και των διοικούντων, ώστε να μπορεί να είναι προσβάσιμες υπηρεσίες και η περιοχή ολευθύνσης στους δημότες. Η βιωσιμότητά τους είναι εξασφαλισμένη σήμερα που μιλάμε? Δεν μπορούμε να και η βιωσιμότητά τους. Αυτή τη στιγμή σαφώς αναζητώνται δυνατότητες για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Ναι, είναι γεγονός ότι είναι πολλά οι αμαρτίες του παρελθόντος, τις οποίες τώρα λόγω και της περίοδου που διανύουμε, εγώ δεν θα ήθελα να μπούμε στον καταλογισμό. Αν αφήσουμε στο παρελθόν το τι συνέβη ακριβώς στο παρελθόν, θέλω να μου πείτε όμως αν τώρα μπορούν να μπουν σε μια σειρά τα πράγματα. Αρκεί να υπάρχει αποφασιστικότητα, εκ μέρους μου τουλάχιστον εγώ εκεί έτσι τοποθετούμε, να υπάρχει αποφασιστικότητα και διαφάνεια σε αυτά τα πράγματα που θέλουμε να αποδώσουμε. Λοιπόν, τα Λουτρά δεν πάβει να είναι μια τουριστική επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Σμυρλή, ποιος μπορεί να πει ότι ο Δήμος είναι επιχείρηση? Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι λειτουργίες των Λουτρών από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου. Πρέπει να υπάρχει η ευελιξία, πρέπει να αναλογιστούμε ότι υπάρχει η εποχικότητα σε αυτό το προϊόν, ένα τουριστικό προϊόν. Σε κάθε περίπτωση η δική μας παράταξη έχει δώσει το στίγμα της, έχει πάρει θέση ως προς αυτό και είναι μία και αποκλειστική. Είναι το να απευθυνθούμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι ώστε με ένα διαγωνισμό. Για αποκλειστική λειτουργία ή σε συνέργεια? Αυτό δεν μπορώ να σας το καθορίσω από τώρα. Προσωπικά βρίσκω ότι η λύση και αυτό που θα επιδιώξουμε είναι η διενέργεια ενός πλειοδοτικού διαγωνισμού, ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με μοναδικούς όρους τη διαφάνεια, με σαφήνεια και φυσικά τη δημοσιότητα. Να γνωρίζει και ο Δημότης ακριβώς ποια θα είναι η συμφωνία. Από εκεί και πέρα σαφώς θα επιδιωχθεί και θα διεκδικήσουμε την ευνοϊκότερη μεταχείριση των δημοτών του Λαγκαδά στην τιμολογιακή, σε ό,τι αφορά τις τιμές και τις εκτόσεις που μπορούν να έχουν. Και ένας άλλος όρος είναι να υπάρχει μια προτεραιότητα για τις θέσεις που θα καλυφθούν εκ μέρους υπαλλήλων και εργατικού προσωπικού, μια προτεραιότητα στους δημότες μας. Είναι από τους όρους που θα θέσουμε έτσι ώστε να μπορέσει να αποδοθεί στον Δημότη αυτό το υπέροχο προϊόν των Λουτρών. Είναι ένας χώρος, πέρα από τις ιαματικές, τις ευεργετικές στην υγεία επιδράσεις, που μπορεί να καρποθεί κάθε συνδημότης μας και άλλοι βέβαια, μπορεί να φιλοξενήσει πολλές δραστηριότητες, ένας πανέμορφος χώρος, είτε αφορούν τον αθλητισμό, είτε τον πολιτισμό και πολλές άλλες δράσεις. Θέλω να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και να μου απαντήσετε στο κατά πόσο δεκτική είστε εσείς η ίδια και η παράταξή σας στο σύνολό της, στις συνεργασίες, την επομένη των εκλογών. Νομίζω ότι κλείνουμε έτσι, γίνεται ένας κύκλος και θα αναφερθώ σε αυτό ότι έχουμε ανοιχνεύσει μέσα από τις πολλές υποψηφιότητες το ενδιαφέρον τόσων ανθρώπων που εκτίθονται αυτή τη στιγμή σε διάφορους συνδυασμούς και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Η αγάπη για τον τόπο και η διάθεση για προσφορά είναι έκδηλη και θεωρώ ότι όλοι οι συνυποψήφοι μου θέλουν να αποδώσουν κάτι καλό στον τόπο. Είμαι λοιπόν πολύ δεκτική και θα είμαι δεκτική στο να συνεργαστούμε, να υπάρχουν συνεργασίες. Είναι κάτι που το επιβάλλει ο νόμος και θα δούμε ένα καινούριο μοντέλο λοιπόν διοίκησης, συνεργασίας,
αρκεί να εξασφαλιστούν κάποια πράγματα. Το να υπάρχει η διαφάνεια και να έχουμε τη διάθεση να εργαστούμε. Δουλειά και διαφάνεια. Εγώ είναι το μόνο που θα απαιτήσω και θα σε όποιους τραπέζι διαλόγου και αν βρεθώ, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η συνεργασία. Δεν αποκλείεται κάποια από τις παρατάξεις ως κόκκινη γραμμή? Όχι, δεν υπάρχει. Εξάλλου, η σύσταση του ψηφοδελτίου μου, η παράταξή μας τελεχώνεται από όλες τις... δεν έχουν μπει διαχωρισμοί, δεν έχουν μπει κόκκινες γραμμές. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί στο συνδυασμό μας. Ούτε χρώματα, ούτε αποκλεισμοί. Ούτε κόμματα. Ούτε κόμματα, ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ούτως ή άλλως ένα 24ωρο περίπου μας χωρίζει από την κάλπη. Ακριβώς. Καλή σας δύναμη μέχρι τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ παρομοίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα, καλό σας βράδυ.